αδύνατο να πληρώσει τους φόρους που τις αναλογούν και στο παλιό καθεστώς, το παλιό πολιτικό καθεστώς που την προστάτευε. Διαβεβαίωσα τον πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ότι η νέα ελληνική κυβέρνηση είναι αποφασισμένη να βάλει ένα τέλος σε αυτήν την ανάρμοστη σχέση. Τον διαβεβαίωσα επίσης ότι έχουμε σχέδιο σαρωτικών μεταρρυθμίσεων στο κράτος και στη δημόσια διοίκηση, μεταρρυθμίσεων που αντιμετωπίζουν τις εσωτερικές αιτίες της κρίσης, την πελατειακή συναλλαγή, την διαφθορά, την φοροδιαφυγή. Ταυτόχρονα όμως έχουμε και σχέδιο για την αναγκαία παραγωγική ανασυγκρότηση και την επιστροφή στην ανάπτυξη, χωρίς την επιμονή στο λάθος και στην αποτυχημένη συνταγή της λιτότητας, αλλά και χωρίς την απερισκεψία της δημιουργίας νέων ελλημάτων. Διαβουλευόμαστε με τους Ευρωπαίους εταίρους ώστε να βρεθεί μια συνολική ευρωπαϊκή και αμοιβαία επωφελής λύση στα θέματα κοινού ενδιαφέροντος. Και είναι προφανές ότι η διαβούλευση αυτή, για να είναι ουσιαστική, για να έχει κατάληξη αμοιβαία υποφελή, χρειάζεται χρόνο. Κοινός μας στόχος, η επιστροφή στην ανάπτυξη, η επιστροφή στην απασχόληση, η επιστροφή της κοινωνικής συνοχής στην Ελλάδα. Διαπραγματευόμαστε με ασφάλεια, εγγυόμαστε τη σταθερότητα. Όσοι επενδύουν στο αντίθετο, να είστε σίγουροι ότι πολύ σύντομα θα διαψευστούν. Η Ευρώπη θα προχωρήσει, θα κοιτάξει μπροστά σε ένα καλύτερο μέλλον με περισσότερη αλληλεγγύη και με κατέρωθεν εμπιστοσύνη. Η Ευρώπη θα ξεπεράσει την κρίση και θα είναι περισσότερο ισχυρή από ποτέ άλλοτε. Vielen Dank, Herr Ministerpräsident. Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρωθυπουργέ. Das ist eine außergewöhnliche Ehre für mich. Πρέπει να πω ότι για μένα, πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, είναι ιδιαίτερη τιμή να είμαι ο πρώτος επίσημος προσκεκλημένος σας στην Ελλάδα. Σε εσάς που είστε ο νεοεκλεγής πρωθυπουργός της Ελλάδας. Πρέπει λοιπόν να σας πω ότι δεν είναι η πρώτη μου επίσκεψη εδώ στο κτίριο αυτό, στο κτίριο Μαξίμου. Είχα έρθει και κατά το παρελθόν, είχα προσκληθεί και από προηγούμενες κυβερνήσεις. Είναι όμως απόλυτα σαφές. Wahrscheinlich für Ihr Land außergewöhnliche Wende am vergangenen Sonntag. Την Κυριακή που μας πέρασε για τη δική σας τη χώρα προέκυψαν πολλές και νέες εξελίξεις. Είχαμε μια συζήτηση περίπου 2 ώρων. Διαπιστώσαμε ότι υπάρχουν δεσμοί με την Ευρωπαϊκή Ένωση και θέλω να σας πω ότι κατά τη διάρκεια της θητείας μου ως πρόεδρου σπάνια αισθάνθηκα να έχουμε συζητήσει τόσο ειλικρινά, να έχουμε μπει τόσο πολύ σε θέματα ουσίας. Γιατί υπάρχουν βέβαια οι διπλωματικές αυτές φράσεις που λέγονται συχνά ότι οι συζητήσεις ήταν επικοδομητικές και ειλικρινείς. Αυτές οι φράσεις λέγονται σε συνέντευξη τύπου, ξέρετε πότε, όταν έχει προηγηθεί διαφωνία. Και μετά στη συνέντευξη τύπου είτε είστε να λέγεται ότι η συζήτηση ήταν επικοδομητική. Εγώ σήμερα θα πω και εγώ βέβαια ότι η συζήτηση ήταν ειλικρινής και επικοδομητική, αλλά πρέπει να επισημάνω, συμφωνήσαμε σε πολλά θέματα και υπάρχουν και κάποια άλλα επί των οποίων χρήζουν περαιτέρω συζητήσεις. Θέλω όμως να πω το εξής. Ήρθα στην Ελλάδα και αυτό το συμφωνήσαμε μόλις την Κυριακή των εκλογών, γιατί ξέρετε, πιστεύω ότι τόσο
τόσο στην εθνική όσο και στην ευρωπαϊκή πολιτική, αλλά κυρίως στην ευρωπαϊκή πολιτική, είναι πολύ πιο σημαντικό να συζητάμε μεταξύ μας και όχι ο ένας για τον άλλο. Και ξέρετε, αυτή την δική μου την επιλογή βλέπω ότι την επιβεβαιώνετε κι εσείς, ότι είστε κι εσείς υπέρ του διαλόγου. Και χαίρομαι πάρα πολύ, κύριε Πρωθυπουργέ, κύριε Τσίπρα, για το γεγονός ότι είσαστε αποφασισμένος. Των δραστηριοτήτων σας είναι η πάταξη της διαφυγής. Γιατί γίνονται πάρα πολλές συγκρισίες, λέγονται πάρα πολλά, τι θα κάνει ο Τσίπρας. Αυτό όμως που συζητήσαμε και εμείς στη δική μας τη συνάντηση ήταν ο αγώνας κατά της κοινωνικής αδικίας, η κοινωνική αδικία που συνδέεται άρρηκτα με την φόρο αποφυγή και τη φόρο διαφυγή. Γνωρίζουμε όλοι μας ότι στην Ελλάδα οι πολύ απλοί άνθρωποι εκλήθησαν να καταβάλουν το τίμημα και οι πολύ πλούσιοι ενέβασαν τα πράγματα στο εξωτερικό. Βεβαίως αυτό δεν συμβαίνει μόνο στην Ελλάδα, συμβαίνουν και σε άλλες χώρες και αυτό εμείς στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο το γνωρίζουμε πάρα πολύ καλά. Είμαστε λοιπόν ιδιαίτερα αυστηροί επ' αυτού ως Κοινοβούλιο, αλλά και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ανακοίνωσε ότι όσον αφορά τη φόρο αποφυγή και τη φόρο διαφυγή προτίθεται να καταθέσει συγκεκριμένα μέτρα. Άρα δηλαδή θα σας αποδεχθούν οι άνθρωποι με εμπιστοσύνη και θα ικανοποιηθούν όταν θα προβάλλετε τις προτεραιότητες σας. Εξάλλου, να πω και κάτι άλλο. Κατά τη συζήτησή μας άκουσα κάτι που είναι πολύ σημαντικό, ότι υπάρχουν θέματα που έχουν σχέση με τη χρηματοδότηση της Ελλάδας. Τα θέματα αυτά όμως δεν τα αντιμετωπίζετε μέσω μονομερών πράξεων και δεν τα αντιμετωπίζετε με επιμονή ότι αυτή είναι η άποψή μας, αυτή είναι η άποψη της κυβέρνησης του Πρωθυπουργού Τσίπρα, αλλά τα αντιμετωπίζετε στο πλαίσιο διαβουλεύσεων με τους εταίρους σας. Και κατά την άποψή μου αυτό είναι ένα πολύ σημαντικό βήμα. Και θα το πω και εγώ με παρησία. Γνωρίζετε πάρα πολύ καλά ότι σε ανοιχτές δημόσιες συζητήσεις στην Ευρώπη υπάρχει κάποιος φόβος ότι ο Τσίπρας θα ακολουθήσει μόνος του το δικό του δρόμο. Εγώ σήμερα διαπίστωσα ότι αυτό δεν ισχύει. Η κυβέρνηση του Πρωθυπουργού κ. Τσίπρα προτίθεται να καταθέσει προτάσεις και να γίνουν συζητήσεις επί των προτάσεων αυτών. Επίσης, η κυβέρνηση επιθυμεί να υπάρξει μια αμοιβαία αποδεκτή εταιρική λύση. Και αυτό είναι ένα πολύ ικανοποιητικό μήνυμα. Βεβαίως και πιστεύω ότι οι συζητήσεις θα συνοδεύονται και με διαφωνίες, με συγκρούσεις. Αυτό ίσως έγινε κάπου αισθητό και στη δική μας συνανάντηση. Αλλά αυτό που έχει σημασία είναι ότι μπορούμε να ισχυριστούμε. Η Ελλάδα αναζητά λύσεις από κοινού με τους εταίρους της. Θεωρώ ότι αυτό είναι ένα πολύ καλό βήμα προς τα εμπρός και ελπίζω ότι αύριο με τον πρόεδρο του Eurogroup, τον κύριο Dijsselbloem, θα μπορέσετε να επιτύχετε συγκεκριμένα βήματα επ' αυτού. Σας είμαι ευγνώμων, κύριε Πρωθυπουργέ, για το γεγονός ότι συζητήσαμε σε βάθος όλα αυτά τα θέματα, τη βεντάλια της ευρωπαϊκής πολιτικής, συζητήσαμε και για τις διεθνείς σχέσεις και για τη σχέση της Ευρωπαϊκής Ένωσης με τη Ρωσία σε συνδυασμό με την κρίση στην Ουκρανία και σας είμαι ευγνώμων για το ότι μου παρουσιάσατε τη δική σας άποψη. Και όσον αφορά αυτό το θέμα, η ελληνική κυβέρνηση είναι πρόθυμη να δρομολογήσει διάλογο με τους εταίρους της. Ήταν λοιπόν μια συζήτηση πολύ κουραστική, αν μου επιτρέπετε. Συγκεντρωθήκαμε όλοι με πολύ μεγάλο ενδιαφέρον στη συζήτησή μας. Όμως είμαι ευγνώμων για τη συζήτηση που προηγήθηκε, γιατί ήταν μια συζήτηση ανάμεσα σε πολιτικούς που συνηθίζουν να μιλάνε ειλικρινά. Αυτό εξάλλου κάναμε και οι δυο μας κατά τη διάρκεια της προεκλογικής μας εκστρατείας για τις ευρωεκλογές. Επίσημα λοιπόν, επιτρέψτε μου για άλλη μια φορά να σας συγχαρώ και να πω ότι ελπίζω η υπέροχη χώρα σας να παραμείνει στην ευρωπαϊκή πορεία που ήταν ανέκαθεν. Και επιτρέψτε μου να το επαναλάβω για άλλη μια φορά. Η Ελλάδα αντιμετωπίζεται ως μια χώρα η οποία χάρισε πάρα πολλά, έδωσε πολλά δώρα στην ιστορία της Ευρώπης και αυτό είναι αδιαμφισβήτητη αλήθεια. Η Ελλάδα έχει χαρίσει κατά τη διάρκεια των αιώνων πάρα πολλά στην Ευρώπη,
αλλά αυτό δεν αρκεί να λέμε απλά ότι αυτό συνέβη και η Ελλάδα έχει χαρίσει πάρα πολλά. Εξάλλου το 1974 η Ελλάδα χάρισε και τη νίκη κατά της στρατιωτικής δικτατορίας. Και ο αγώνας των Ελλήνων για τη δημοκρατία έχει να επιδείξει και πολλούς άνδρες και γυναίκες κατά τη διάρκεια του 20ου αιώνα που πολλοί εξ αυτών θυσίασαν και τη ζωή τους. Πολλοί εξ αυτών ανήκουν στο δικό σας το κόμμα, ανήκουν στο δικό μου το κόμμα, ανήκουν και σε συντηρητικά κόμματα. Δεν θα πρέπει λοιπόν να προσποιούμεθα ότι όσον αφορά την Ελλάδα, η Ελλάδα έχει σχέση μόνο με τους αρχαίους χρόνους. Όχι, η Ελλάδα έχει και σήμερα να προσφέρει πάρα πολλά στην Ευρώπη και νομίζω αυτή είναι η υποχρέωση δική σας ως Πρωθυπουργού να παραμείνετε και να συνεχίσετε σε αυτό το δρόμο της συνεργασίας και της δημοκρατίας. Και κάτω από αυτό το πρίσμα χαίρομαι πάρα πολύ για τη συνεργασία μας στο μέλλον. Σας ευχαριστώ πολύ. Λοιπόν, σε απευθεία